Μας ενοχλούν οι ενοχλητικές και ανεπιθύμητες συμπεριφορές των άλλων ακριβώς επειδή είναι ανεπιθύμητες και ενοχλητικές. Οπότε υπάρχει ένα εγώ από κάτω το οποίο δεν επιθυμεί αλλά ενοχλείται από τις συμπεριφορές των άλλων. Κατά συνέπεια δεν σημαίνει ότι κάτι κακό πραγματικά συμβαίνει μέσα στον άλλον ή ότι ο άλλος έχει μια κακή πρόθεση ή ότι ο άλλος θέλει να με πληγώσει ή θέλει να με ενοχλήσει, αλλά είναι το δικό μου εγώ το οποίο ενοχλείται και δεν επιθυμεί συγκεκριμένες συμπεριφορές του άλλου, αλλά επιθυμεί άλλες συμπεριφορές ώστε να μην ενοχλείται. Με αυτό το σκεπτικό μεταφέρουμε το κέντρο βάρους από τον άλλον στον εαυτό μας. Αντί δηλαδή να αναζητάμε ευθύνες στον άλλον, ο οποίος συμπεριφέρεται με τρόπο ενοχλητικό και ανεπιθύμητο, αρχίζουμε να δουλεύουμε με τον εαυτό μας, ώστε να συνειδητοποιήσουμε τα πώς και τα γιατί ενοχλούμαστε και δεν επιθυμούμε τις συμπεριφορές του άλλου. Και έτσι προσφέρουμε μία φοβερή δυνατότητα στον εαυτό μας να απελευθερωθεί από τα αρνητικά βιώματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τις διαδραστικές επικοινωνίες με τους ανθρώπους οι οποίοι υπάρχουν γύρω μας. Μας προσφέρεται δηλαδή η ευκαιρία και η δυνατότητα να απελευθερωθούμε από τους άλλους, ώστε να πάψουμε να ενοχλούμαστε, όχι επειδή όντως ο άλλος αλλάζει κάτι στη δική του συμπεριφορά, εκείνος παραμένει ο ίδιος, αλλά εγώ αποκτώ την δυνατότητα να ερμηνεύω και να αντιμετωπίζω με τέτοιο τρόπο τις συμπεριφορές του άλλου, ώστε να μην ενοχλούμε, να μην εναντιώνουμε και να μην θεωρώ ότι ο άλλος θα έπρεπε να συμπεριφέρεται με επιθυμητές συμπεριφορές για εμένα και όχι με ανεπιθύμητες. Κατακτώ δηλαδή την ελευθερία μου από τον άλλον και δεν του επιτρέπω πια να με πληγώνει, όχι επειδή μπόρεσα να τον αλλάξω, αλλά επειδή αυτονομήθηκα και ανεξαρτοποιήθηκα πλήρως από αυτόν. Διότι όντως κάποια στιγμή καλό είναι να αυτονομηθούμε πλήρως και να ανεξαρτοποιηθούμε, ώστε να μην μας πληγώνουν και να μην μας τραυματίζουν οι κραδασμοί οι οποίοι με ένα φυσικό τρόπο προκύπτουν μέσα από τα επικοινωνιακά δρόμενα. Διότι εφόσον επικοινωνώ, εφόσον συναναστρέφομαι, εφόσον βρίσκομαι κοντά σε άλλους ανθρώπους, σίγουρα οι άλλοι θα φερθούν με τρόπους τους οποίους εγώ θα θεωρώ ανεπιθύμητους και ενοχλητικούς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άλλος έχει μια εκούσια, συνειδητή, αρνητική προαίρεση και θέλει να με ενοχλήσει. Απλά λειτουργεί αυτόνομα και παρορμητικά και δεν ενδιαφέρεται ή δεν έχει τη δυνατότητα να συμπεριφέρεται με τρόπους οι οποίοι είναι ευνοϊκοί για μένα, με τρόπους οι οποίοι είναι επιθυμητοί από εμένα. Όχι, ο άλλος κάνει αυτό που του προκύπτει και τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να το ελέγξει ή δεν αντέχει να το ελέγξει και αφήνει να βγαίνει από μέσα του οποιαδήποτε συμπεριφορά με έναν παρορμητικό τρόπο ανεξάρτητα από το αν με ενοχλεί ή όχι. Διότι ο άλλος δεν ενδιαφέρεται τόσο να ευχαριστήσει εμένα όσο να εξωτερικεύσει δικές του ανάγκες, παρορμήσεις και συγκινησιακές καταστάσεις. Εκείνος θέλει να εκτονώσει τα δικά του συγκινησιακά φορτία. Δεν επιδιώκει να αναπαύσει και να ευχαριστήσει εμένα. Είναι εγωκεντρικός, λειτουργεί εγωκεντρικά. Γι' αυτό το λόγο με συμφέρει να απελευθερωθώ από τον δικό μου εγωκεντρισμό, εφόσον δεν μπορώ να κάνω εκείνον να πάψει να λειτουργεί εγωκεντρικά, αλλάζω τον εαυτό μου, πάβω να λειτουργώ εγώ εγωκεντρικά και υιοθετώ μια στάση φιλικής αποδοχής, συμφιλίωσης και αγάπης, ώστε να αναπαύω με δίπλα του και να μην του επιτρέπω να με ενοχλεί και να με δυσαρεστεί. Δεν επιτρέπω στον άλλον να με αποδιαρθρώνει, να με αναστατώνει, να με συντρίβει, να με σκοτώνει. Επειδή υιοθετώ δημιουργικές και γόνιμες άμυνες,
με τις οποίες επιτρέπω στον εαυτό μου να κατανοεί, να αποδέχεται, να σέβεται και να αγαπά τον άλλον. Και αυτό μπορώ να το κάνω για μένα, για να βοηθήσω τον εαυτό μου, όχι τόσο για να βοηθήσω τον άλλον, διότι εκείνος δεν αξίζει να τον βοηθήσω εφόσον λειτουργεί εγωκεντρικά και κατά κάποιον τρόπο υπηρετεί μόνο το δικό του εαυτό, χωρίς να νοιάζεται για αυτό που εγώ αισθάνομαι. Και θα μπορούσαμε, αν θέλουμε, να υποστηρίξουμε αυτό το σκεπτικό προσεγγίζοντας για μια ακόμη φορά την Ευαγγελική περικοπή, η οποία αναφέρεται στη μέλουσα κρίση, εκεί όπου ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού του Ζώντος, μας λέει «Πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με πήρατε κοντά σας, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε κοντά μου». Και ενώ τα λέει αυτά ο Ιησούς Χριστός, οι δίκαιοι στους οποίους απευθύνεται το απαντούν «Μα Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σου δώσαμε να φας, πότε σε είδαμε να διψάς και σου δώσαμε νερό να πιείς, πότε ήσουν ξένος και σε πήραμε κοντά μας ή ήσουν γυμνός και σε ντύσαμε, πότε ήσουν ασθενής ή στην φυλακή και ήρθαμε κοντά σου». Και τους λέει ο Χριστός «Εφόσον το κάνατε αυτό σε έναν ελάχιστο από τους αδελφούς μου, το κάνατε σε εμένα». Μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή, αγκαλιάζουμε και υποστηρίζουμε αυτόν που είναι ξένος, γυμνός, ασθενής και φυλακισμένος, όχι επειδή το αξίζει ο ίδιος, αλλά επειδή βλέπουμε στο πρόσωπό του τον ίδιο τον Χριστό. Και εάν δω στο πρόσωπο του πληγωμένου και του πονεμένου και του αναστατωμένου και του οποιοδήποτε ανθρώπου τον Χριστό, τον Υιό του Θεού του Ζώντος, τότε μπορώ να αγαπήσω τον άλλον, μπορώ να τον περιθάλψω, όχι διότι είναι αυτός που είναι ενοχλητικός και ανεπιθύμητος, αλλά επειδή μου αποκαλύπτει τον ίδιο το Θεό, επειδή η παρουσία του ταλέπορου, πληγωμένου και πονεμένου ανθρώπου με ειδοποιεί, μου δίνει ένα σήμα ότι υπάρχει ο Θεός. Και βέβαια προϋποτίθεται ότι έχω καλλιεργήσει μια ζωντανή προσωπική σχέση με το Θεό και έχω μια ενεργό ζωντανή πίστη, ώστε να μπορέσω να δω στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου τον ίδιο το Χριστό. Και υπάρχει ένα σημείο που μου αρέσει ιδιαίτερα σε αυτή την Ευαγγελική περικοπή, ότι δηλαδή μαζί με τον ασθενή, τον αναγκεμένο, τον πεινασμένο, τον διψασμένο, ο Χριστός αναφέρει και τον φυλακισμένο. Ο φυλακισμένος είναι πολύ πιθανό να έχει προβεί σε μια ανεπιθύμητη και ενοχλητική εγκληματική πράξη. Και καλούμε να αγκαλιάσω και αυτόν, και ο Χριστός τον βάζει στην ίδια θέση με τον διψασμένο και τον πεινασμένο. Έτσι λοιπόν μπορώ κι εγώ να δω το χειρότερο πρόσωπο που υπάρχει στον κόσμο, και αυτό συνήθως είναι ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, το παιδί μου, ο συγγενής μου, ο φίλος μου, ο συνεργάτης μου. Μπορώ να δω και αυτό τον άνθρωπο ως τον φυλακισμένο, δηλαδή τον εγκληματία, δηλαδή τον παράνομο, τον ενοχλητικό, τον ανεπιθύμητο, και καλούμε να τον αγαπήσω όπως και τον ασθενή. «Ισθένησα», λέει ο Κύριος, «και επεσκέψαστέ με, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με». «Ισθένησα», «εν φυλακή ήμην», το ίδιο του κάνει. Είναι πάντα ο ίδιος ο Χριστός. Και καλούμε να γίνω αγάπη, ώστε να πάψω να ενοχλούμε και να αγανακτώ, για να μπορέσω να αναπαυθώ μέσα στην αγάπη του Θεού και να ησυχάσω με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος καλούμε να αγαπήσω και
και τον φυλακισμένο και τον εγκληματία και τον ενοχλητικό, αυτόν που έχει τις ανεπιθύμητες ενοχλητικές συμπεριφορές. Και διεισδύοντας για λίγο στη σφαίρα της επικαιρότητας, θυμάμαι χτες τις ειδήσεις κάποια νεαρά παιδιά, κάποιους αναρχικούς, να πετάνε κάτω μια εικόνα της Παναγίας και να την πατάνε, να τη σπάνε, να την ξεσκίζουν. Και ποια είναι η στάση μας απέναντι σε αυτά τα παιδιά? Αυτοί είναι οι ενφυλακοί όντες. Αυτοί είναι οι εγκληματίες, οι παραβάτες, αυτοί που κάνουν την ενοχλητική συμπεριφορά. Και αυτοί είναι ο Χριστός. Και αυτούς τους αγαπάμε. Και η ίδια η Παναγία που καταπατείται και ξεσκίζεται από αυτούς, η εικόνα της καταπατείται και ξεσκίζεται, τους αγαπά. Και επειδή την πληγώνουν, τους αγαπά ακόμη περισσότερο. Και εμείς που το παρατηρούμε, ως πιστοί, ως χριστιανοί, μετέχονται στην αγάπη του Θεού, αγαπάμε αυτούς που εγκληματούν, αγαπάμε αυτά τα παιδιά που ξεσκίζουν την εικόνα της Παναγίας και την καταπατούν. Και εάν μπορούμε, προσευχόμαστε για αυτούς. Εάν δεν μπορούμε, ησυχάζουμε, διότι ξέρουμε ότι αυτή είναι ο Χριστός. Αυτοί οι καταπατητές της εικόνας της Μητέρας του Θεού. Και εξασκούμαστε ώστε να αγαπάμε αυτούς που εγκληματούν. Οι οποίοι είναι σαν τους ασθενείς, σαν τους πεινασμένους, σαν τους διψασμένους, σαν τους φυλακισμένους. Αγαπάμε τους εγκληματίες. Και βλέπουμε πάλι στις ειδήσεις ένα άλλο νεαρό να τρέχει από την πλατεία με μεγάλη ταχύτητα και να ορμάει στον τελευταίο αστυνομικό που ήταν πάνω στη μηχανή, να τον πετάει κάτω, να αρχίσει να τον κλωτσάει και να μαζεύονται βέβαια και άλλοι μετά κοντά του και να κλωτσάνε και αυτοί και να δέρνουν και να κακοποιούν τον αστυνομικό. Και θυμήθηκα κάποια ντοκιμαντέρ που βλέπω στο YouTube με τα άγρια ζώα, όπου παραφυλάει εκεί ένα λιοντάρι μία τίγρης και καθώς για παράδειγμα περνάει ένα κοπάδι από αντιλόπες, ορμάει το λιοντάρι ή η τίγρης στην τελευταία αντιλόπη να την απομονώσει από το κοπάδι. Ορμάει μελίσα και την αρπάζει και τη δαγκώνει και την τρώει ζωντανή. Έτσι αυτή την κτηνώδη συμπεριφορά είχε και αυτό το παιδί που ίσως ήταν αναρχικός, αλλά σίγουρα είχε κάτι με τους αστυνόμους και όρμηξε εκεί να τον κατασπαράξει σαν αρπακτικό ζώο. Αυτός είναι ο «ον εν τη φυλακή». Αυτός είναι ο ασθενής. Αυτός είναι ο πεινασμένος και ο διψασμένος. Αυτός είναι ο Χριστός. Και αυτόν καλούμε να αγαπήσω και αυτόν αγαπώ. Αυτόν που όρμηξε σαν το άγριο θηρίο να κατασπαράξει τον αστυνομικό. Τον αγαπώ, τον σέβομαι, τον δέχομαι. Γιατί και αυτός είναι εικόνα του Θεού, είναι δημιούργημα του Θεού. Και ο ίδιος ο Χριστός μας λέει για τον πεινασμένο, το διψασμένο, το γυμνό, τον ασθενή και τον φυλακισμένο. Εάν αγαπήσουμε, εάν διακονήσουμε, εάν συγχωρήσουμε, εάν κατανοήσουμε έναν από αυτούς, τον ίδιο το Χριστό κατανοούμε και αγαπάμε και σεβόμαστε και εκτιμάμε. Διότι στα πρόσωπα όλων αυτών βλέπουμε το Χριστό και καλούμαστε, και ολοκληρώνω με αυτό, όχι μόνο να δείξουμε την αγάπη στον πληγωμένο και τον πονεμένο, στον διψασμένο και στον πεινασμένο και στο γυμνό και στον ξένο και τον ξένο το μετανάστη, όχι μόνο σε αυτούς όλους, αλλά και στον εγκληματία που είναι στη φυλακή. Με απλότητα το λέει ο Ιησούς. «Ισθένησα και επεσκέψαστε με, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με». Είτε στο νοσοκομείο πας, είτε στη φυλακή το ίδιο είναι. Είτε τον ασθενή υποστηρίξεις, είτε τον φυλακισμένο, τον εγκληματία, το ίδιο είναι. Διότι η αγάπη δεν κάνει διακρίσεις. Προσφέρεται ανεφόρον, αναδύεται χωρίς προϋποθέσεις από μέσα μας και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όλη τη δημιουργία, όλη την κτήση. Και δεν είναι μια δικιά μας αγάπη, είναι η αγάπη του Θεού. Εάν μετέχουμε στην αγάπη του Θεού, είμαστε γεμάτοι από αυτή την αγάπη και αγκαλιάζουμε ολόκληρο τον κόσμο. Μακάρι να μπορέσουμε να το ζήσουμε. Να αγαπάμε αδιακρίτως τους πάντες. Και ναι, να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Να βοηθάμε τον εαυτό μας. Να μην τον αναλώσουμε
σε αυτή την αγάπη, να μην τον διαλύσουμε, να μην τον χάσουμε. Προστατεύω τον εαυτό μου, αλλά ξέρω ότι ο στόχος είναι να γίνω ολόκληρος αδιάκριτη αγάπη, ανεφόρον αγάπη.